Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την τραγωδία στο πάτημα Χαλανδρίου που βρέθηκε απανθρακωμένη μια γυναίκα εργαζόμενη βιοτεχνίας αποκαλύπτει η επόμενη δύσκολη μέρα του πύρινου εφιάλτη στην Αττική. Πόνος και απόγνωση των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές που είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, ενώ στις διάσπαρτες εστίες παραμένουν ακόμα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για το φόβο των αναζωπυρώσεων. Τραγωδία στις Φλόγες. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε αυτή τη βιοτεχνία που έγινε στάχτη στο πάτημα Βρυλισσίων. Εργαζόταν και δεν πρόλαβε να βγει εγκαίρως από το φλεγόμενο κτίριο. Αργά το βράδυ, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια πανθρακωμένη σωρό στο κτίριο που βλέπετε πίσω μου. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, μια 60χρονη μητέρα δύο παιδιών έχασε μαρτυρικά τη ζωή της ακριβώς σε αυτό το σημείο. Μπήκε μέσα τώρα για να γλιτώσει το μπάνιο. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ. Έχω τρελαθεί. Πιο πολύ έχω τρελαθεί για τη γυναίκα εδώ. Τα κτίρια γίνονται εδώ. Συντετριμένη είναι και η συναδελφή της από το χαμό της. Ψάχναμε στα τηλέφωνα, δεν σηκώνανε τα τηλέφωνα κι αυτά. Και το βράδυ αργά μάθαμε ότι τη βρήκαν μέσα. Φιλότιμη, εργατική, καλοσυνάτη. Και κρίμα που τη χάσαμε αυτόν τον τρόπο. Γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Εθελοντές, αστυνομικοί, πυροσβέστες έχουν γίνει μια γροθιά. Είναι ένα σπίτι, βλέπετε εδώ τα παιδιά, τους εθελοντές, νέα παιδιά, νέα παλικάρια μαζί με αστυνομικούς. Βλέπετε με άντρες στη σημαίνει να κλωτσάνε συγκεκριμένη καγκελόπορτα για να τις σπάσουν για να μπουν μέσα, γιατί το σπίτι κινδυνεύει άμεσα. Ακούστε εδώ τις εκκλήσεις. Είναι δραματικές οι σκηνές. Βλέπετε και μια γυναίκα μέσα στο οικόπεδο με το κλαδί να προσπαθεί να περιορίσει το μέτωπο. Έχουν φτιάξει ξανά οι εθελοντές μια ανθρώπινη αλυσίδα. Δείτε εδώ, είμαστε στη Ρεματιά, έχει κατέβει κι άλλο η φωτιά. Είμαστε πάνω στη λεωφόρο ακριβώς αναπαύσεως. Επιχειρούν οι πυροσβέστες με υδροφόρες και οι εθελοντές. Όλοι έχουν στήσει εδώ μια γιγαντιαία επιχείρηση και από απέναντι από τη Ρεματιά να σβήσουν τη φωτιά, γιατί όπως σας είπα είναι ένα πολύ κρίσιμο, ένα κομβικό σημείο που αν εδώ αυτή τη στιγμή οι εθελοντές, οι πυροσβέστες μας δεν καταφέρουν να κατασβέσουν τη φωτιά, βλέπετε ότι με κουβάδες στα χέρια επιχειρούν οι άνθρωποι, είναι το τελευταίο σημείο, διότι 5 μέτρα απέναντι ακριβώς βρίσκονται τα πρώτα σπίτια και θα κατακαούν τα πάντα. Μόνο σπίτια λοιπόν από εδώ και κάτω και ελάχιστα δέντρα. Καταγράφουμε μια συγκλονιστική εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι γιγαντία η μάχη των πυροσβεστών. Είναι οι άνδρες του στρατού εδώ. Είναι πυροσβέστες, είναι εθελοντές και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ζώνη προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά μακριά. Αυτή τη στιγμή βλέπετε γύρω μου μια πύρινη κόλαση. Κυριολεκτικά η πύρινη λέλαπα έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της. Βλέπετε πίσω μου πώς έχουν παραδοθεί τα πάντα στις φλόγες. Όπως και από εδώ δεξιά μου υπάρχουν κτίσματα εδώ πέρα, ίσως είναι παλιές αποθήκες. Η φωτιά έχει φτάσει πλέον εδώ πέρα. Ναι, προσπαθούν πραγματικά εθελοντές, κάνουν όλοι μαζί με τους πυροσβέστες, κάνουν τιτάνιες προσπάθειες με ό,τι μέσα έχουν. Έχουν λιώσει και τα σίδερα. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες που αναπτύχθηκαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει δυστυχώς σε άλλη εθνική τραγωδία. Αυτή την εικόνα δηλαδή έχω να τη δω από τότε. Έχει εκενωθεί η περιοχή. Πίσω μου είναι μια περιουσία ανθρώπων. Ένα φορτηγάκι ενδεχομένως επιχείρησης έχει καταστραφεί ολοσίως. Ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο. Και δείτε εδώ το χώρο. Δεν ξέρω αν κατοικούσε κάποιος εδώ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά μπάζα και υλικά εν πάση περιπτώσει να είναι στην αυλή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα τετράγωνο που φαίνεται καταστροφές. Ακούμε κάποιες εκρήξεις. Σχολείο, είναι σχολείο, είναι το σχολείο. Ακριβώς μιλάμε για πραγματικό εφιάλτη, έχουν σπάσει τα τζάμια. Βλέπουμε ότι έχει πέσει η οροφή από αυτό το κτίριο, από το σχολείο. Είναι στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Βλέπετε τη φωτιά που μένετε. Είναι τρομακτικές οι συνθήκες. Εδώ έχουμε κατέβει όσο πιο κάτω μπορούμε κι εμείς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν το πίσω κομμάτι του εργοστασίου με ξύλα, όπως μάθαμε, για να σβήσουν ό,τι μπορούν. Ένα κοντέινερ μέσα έχει αρπάξει φωτιά. Είναι πολύ ψηλό το θερμικό φορτίο και εμείς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Τώρα έχει ξεκινήσει και στο πάνω μέρος του εργοστασίου η κατάσβεση.
και στο πάνω που μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή και λίγο πιο κάτω με ένα άλλο πυροσβεστικό όχημα. Έχουμε κατέβει προς τον Μαραθώνα, είμαστε στη Λεωφόρο Γραμματικού. Υπάρχει μια κινητικότητα, βλέπουμε εδώ οχήματα χωματουργικά προσπαθούν να δημιουργήσουν αναχώματα προκειμένου να μην περάσει στην περιοχή του Μαραθώνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση. Η φωτιά έχει κάνει τείχος, μπορούμε να πούμε, τείχος φωτιάς προς το Μαραθώνα. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε όλη την πορεία της Πύρινης Λέλαπας. Τάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Βαρύ το χτύπημα σε Πεντέλη, Βρυλίσια και Χαλάνδρη. Τι να μπορούμε να πούμε, με τίποτα άλλο. Απογοήτευση. Δεν ήρθε κανείς να μας βοηθήσει. Θυμός. Τι να πω, δεν έχω λόγια, τίποτα. Εγκατάλειψη. Ο τόπος ακόμα ατμίζει μία μέρα μετά. Στάχτη και αποκαίδια αποκάλυψε το πρώτο φως της ημέρας στη Βορειοανατολική Αττική. Η Πυρηνή Λέλαπα σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της. Βλέπαμε πραγματικά τα αλουμίνια που είχαν λιώσει από το θερμικό φορτίο και προφανώς πάνω η οροφή δεν υπάρχει. Αν μπορεί κάποιος να καταλάβει σε τι θερμοκρασίες έφτασε εδώ η αίσθηση, σε τι θερμοκρασίες έφτασε εδώ η περιοχή, Κώστα, έλα να δείξεις. Σε παρακαλώ, εδώ έχει λιώσει μέχρι και το πλαστικό από τα φλας του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Οι κάτοικοι των περιοχών ήρθαν αντιμέτωποι με τη φωτιά μέσα στον αστικό ιστό και περιγράφουν στους δημοσιογράφους του Open, Μαρία Σιαμπάνου και Γιάννη Γιάκα, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. Το θέμα μας είναι ότι δεν υπήρχε συντονισμός από το Δήμο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα που συνέβη, ό,τι μπορέσαμε να σώσουμε μόνοι μας οι πολίτες εδώ, είμαστε στο κέντρο της πόλης, της Νέας Πεντέλης, μπήκε μέσα στον ιστό πρώτη φορά η φωτιά στη Νέα Πεντέλη. Σε 6 ώρα το πρωί ήταν απάνω στο βουνό και εγώ ήταν το βουνό απάνω η κορφή. Και πήγανε με την έναρξη τα ελικόπτερα και τα σβήσανε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε ο Δήμος να επέμβει με τις... Πώς τις λένε αυτές τις... Με υδροφόρους και τέτοια να πάνε να αποσβήσουν αυτά τα αποκαίδια. Τους είπαμε εδώ απέναντι, βάλτε 2-3 πυροσβεστικά, να μην κατέβει κάτω, να την κόψουμε τη φωτιά. Ναι, δεν ήρθε κανείς. Δεν ήρθε κανείς, κυρία μου. Γελάγανε. Ο Δήμος περνάγανε και γελάγανε. Πώς καταφέρατε να βγάλετε μια κατάκητη γυναίκα? Πώς το κατάφερα. Και εγώ ο ίδιος αναρωτιέμαι. Η φωτιά δεν ήρθε από την Πεντέλη. Ήρθε από τον Άγιο, εδώ πέρα μόλις μπαίνετε απάνω, από εδώ μπήκε η φωτιά. Αυτή ήταν ξεχωριστή φωτιά από τη φωτιά της Πεντέλης. Σπίτια των οποίων η σκεπή πήρε φωτιά όταν τα πεύκα γύρω από τις περιουσίες πήραν φωτιά και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Προχωρούμε στο εσωτερικό ενός τέτοιου σπιτιού με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όπως βλέπετε εδώ έχουν υποχωρήσει τα πάντα. Έχει σηκωθεί, πιθανόν από τη θερμοκρασία, έχει σηκωθεί ακόμα και το πλακάκι της βεράντας. Δεν θα προχωρήσουμε μέσα για ευνόητους λόγους, αλλά μπορείτε να δείτε ότι εδώ πριν από λίγες ώρες ήταν ένα σπιτικό, ήταν μια περιουσία, ήταν η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Εδώ είχαμε αποθηκεύσει τις καρέκλες για να φύγουμε για διακοπές. Καήκαν οι τέντες, όλα, πήρε φωτιά. Ευτυχώς δεν κάηκε η κεντρική πόρτα να μπει και μέσα στο σπίτι. 15 μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Η κρατική αρρωγή ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της στήριξης περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, μέρος των οποίων ισχύει και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2024. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη στην πολιτική προστασία υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Τονοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.